Η ιστορία του φούρνου Αγιάσου Σαμλή ξεκίνησε επίσημα το 1967, όταν ο πατέρας μας αγόρασε την άδεια του φούρνου από τον κύριο Γιανακό, ένα μετανάστη από την Μικρά Ασία, ο οποίος είχε πάρει τον μπαμπά μας τσιράκι και του έμαθε την τέχνη και βασικά του έμαθε το μυστικό του εφτάζιμο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από το κριτικό. Αγοράζοντας την... νίκιασε και το οίκημα στο οποίο ήταν ο κύριος Γιανακός και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία επίσημα. Περίπου μετά από 15 χρόνια και καταλαβαίνοντας τις ανάγκες της περιοχής μας, αρχίσαμε να πολλαπλασιάζουμε τους κωδικούς και τα είδη σε παξιμάδια στην αρχή, γιατί ήταν αυτό που χρειαζόταν η περιοχή, και αυξάνοντας την παραγωγή χρειάστηκε να αλλάξουμε την υποδομή μας. Έτσι περάσαμε σε ένα διπλανό πολύ μεγάλο μαγαζί με δύο χτιστούς τετραόρουφους φούρνους και επιδιώξαμε να εξάγουμε το παξιμάδι πέρα από την Αγιάσο. Αρχίσαμε να το προωθούμε προσωπικά, εγώ και ο αδελφός μου παντού, να το τοποθετούμε σε μαγαζιά ή ακόμη και να το μοιράζουμε μέσα στα χωριά οι ίδιοι. Αυτό μας οδήγησε να αυξήσουμε τους κωδικούς και αυτή τη στιγμή να έχουμε περίπου 10 διαφορετικά παξιμάδια, από τα οποία τα τρία ήδη έχουν βραβευτεί φέτος με το πλατινένιο της Mediterranean Taste Awards στο Λονδίνο. Όμως ανακαλύψαμε ότι υπήρχε η ανάγκη της διάθεσης γλυκών και αρχίσαμε σιγά σιγά να πειραματιζόμαστε με τα γλυκά. Το πρώτο που κάναμε ήταν να φτιάξουμε τα συνηθισμένα και μετά βέβαια να φτιάξουμε την παραδοσιακή συνταγή της Βασιλόπιτας της Αγιάσου και να τη φέρουμε στα μέτρα της εποχής μας, την οποία την εμπορευόμαστε, μπορώ να πω, παγκόσμια πλέον. Έχει κατακτήσει πάρα πολλά βραβεία, την τυποποιούμε σιγά σιγά, φτιάχνουμε μια πολύ καλή συσκευασία και πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Οπότε ανοίγουμε το πρώτο μας υποκατάστημα μέσα στην Αγιάσο, στο πιο ζωντανό κομμάτι της, δίπλα από τα γυμνάσια, δίπλα από τα σχολεία. Από εκεί μετά μεταπηδήσαμε σε 2-3 χρόνια στο Ήπιος. Φτάνοντας στο Ήπιος καταλάβαμε ότι μας δίνεται η ευκαιρία, όταν το κράτος μας επέτρεψε να έχουμε και καφέ, να ανοίξουμε στον τύπη ένα πρατήριο με καφέ μαζί, το οποίο πέτυχε και ως ιδέα και ως μαγαζί και αισθανόμαστε μεγάλη χαρά για το συγκεκριμένο μαγαζί, γιατί σε αυτό βρίσκουν χαρά όχι μόνο νέοι, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση οπουδήποτε. Από τον τύπη και μετά, επειδή βλέπαμε ότι υπάρχει κενό στη Μυτιλίνη που θα μπορούσαμε να το καλύψουμε, αποφασίσαμε να κατεβούμε Μυτιλίνη με διάφορα σχέδια, τα οποία δεν τα έχουμε ολοκληρώσει ακόμη. Βρήκαμε αυτό το σημείο του πάρκου στην Αγία Ειρήνη, το οποίο είναι ένα υπέροχο μέρος, και σαν μαγαζί, το μαγαζί, αλλά και η περιοχή, πάρα πολύ όμορφη. Μας θυμίζει και την Αγιάσο έτσι κατά πράσινη και ξεκινήσαμε, το φτιάξαμε. Χρειάστηκε κοντά 7 μήνες για να φτιαχτεί με την μεγάλη συμπαράσταση της ΑΔΕΛ, η οποία το διαχειρίζεται, και ξεκινήσαμε. Επειδή θέλουμε να παρέχουμε πάντα ολόφρεσκο και μόνο της ημέρας πράγματα, ό,τι περισσεύει που είναι φυσιολογικό να περισσεύει το βράδυ. Την άλλη μέρα το πρωί, ό,τι έχει σχέση σε γλυκό ή σε αλμυρό,
δίνεται στο σχολείο των μεταναστών που διαχειρίζεται ο κύριος Αϊβαλιώτης, και το ψωμί δίνεται στη Μητρόπολη, η οποία φροντίζει για τις μερίδες των φαγητών που μοιράζονται στους συμπολίτες μας που είναι ανήμποροι. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς απασχολούμε 22 συμπολίτες μας, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία συμφωνίας με μεγάλα σούπερ μάρκετ, πέρα από τα μικρότερα, τα οικογενειακά σούπερ μάρκετ, όπως είναι Μπαλάσκας, Family, όλα αυτά τα οποία τα τροφοδοτούμε. Οπότε μπήκαμε στην διαδικασία να αγοράσουμε ένα οικόπεδο, όπου θα φτιάξουμε το μελλοντικό εργοστάσιο βιοτεχνία Σουσαμλή, φούρνο Σουσαμλή, που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες τις σημερινές.